Ακούστηκαν κάποιες απόψεις και εισηγήσεις. Είδαμε ότι αρκετά επιτελεία έχουν υιοθετήσει κάποιες από τις θέσεις μας. Ελπίζω όταν τις συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο να παραμείνουν στις ίδιες θέσεις και απόψεις για να μπορέσουμε με την πλειοψηφία των βουλευτών να τις περάσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αντιλήφθηκα είναι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν έχουν λύση όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα. Θα επιμείνουν στα ίδια και στα ίδια. Το ίδιο και ο ενδιάμεσος χώρος. Και στην οικονομία έχουμε ακούσει από όλους ευχολόγια. Οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτός που θα αναλάβει την ηγεσία της Κύπρου μετά την 28 Ιανουαρίου πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να φέρει κάτι το διαφορετικό. Καλή ψήφο σε όλους και καλό βράδυ. Να είστε καλά.